Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Την 20 Φεβρουαρίου εδώ και καιρό την είχαμε χαρακτηρίσει ως μια ημερομηνία ορόσημο για το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης. Φτάσαμε λοιπόν στο σημερινό Eurogroup με τις διαφωνίες από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να παραμένουν. Η διαπραγμάτευση πλέον να έχει φτάσει σε ένα κομβικό σημείο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε όλοι τι θα βγει και από τη σημερινή συνεδρίαση. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν τα πραγματικά, ενώ περιμέναμε ότι 20 Φεβρουαρίου θα ήταν ημερομηνία που αν δεν είχαν κλείσει τα πάντα θα είχαν μπει σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Τώρα έχουμε μπει ξανά στην κουβέντα για μια πολιτική λύση και ουσιαστικά το καλύτερο που μπορεί να προσδοκάει η ελληνική κυβέρνηση από το σημερινό Eurogroup είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφή των θεσμών για να πάμε στις πιο τεχνικές διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε να δούμε σήμερα εκτός μεγάλου προόπτου είναι ότι θα υπάρχει μια πρόταση από την πλευρά των δανειστών. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ενιαία πρόταση, ένα ενιαίο μέτωπο ανάμεσα στους θεσμούς, οι οποίοι θα την καταθέσουν στην ελληνική κυβέρνηση. Θα έχει καρότο, θα έχει όμως και μαστίγιο. Και η εκτίμηση είναι ότι θα είναι μια πρόταση η οποία θα μπορέσει να είναι σε τέτοιο μέγεθος και σε τέτοιο βάρος τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε να μπορούν από τη μία να γίνουν αποδεκτά από την κοινοβουλευτική ομάδα, από την άλλη να δώσουν μια ενδιάμεση λύση μέχρι τουλάχιστον το τέλος του χρόνου, ώστε να ολοκληρωθεί ο εκλογικός κύκλος αρχικής διανομένης από την Ολλανδία και εν συνεχεία την Γαλλία και κυρίως την Γερμανία. Τώρα, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις ο διάβολος πάντα κρύβεται σε λεπτομέρειες, μένει αφενός να δούμε τι θα ζητήσουν οι δανειστές ως προς το αφορολόγητο και ως προς τις συντάξεις που είναι τα δύο βασικά θέματα και τι θα δώσουν, αν δώσουν κάτι, ακριβώς ως αντάλλαγμα. Θα είναι τα μεσοπρόσωπα μέτρα για το χρέος, θα είναι κάποια ελάφρυνση σε φορολογικούς συντελεστές λόγω και των θετικών αποτελεσμάτων για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2017, θα είναι μια υπόσχεση για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση, θα είναι κάτι από αυτά το οποίο θα μπορούσε θεωρητικά ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ευκλήδης Ακαλώτης να το φέρουν πίσω και να το δείξουν ότι είναι κάποιο αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης. Προφανώς η ελληνική πλευρά επιδιώκει να πάει το θέμα σε πολιτικό επίπεδο. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές διαβεβαιώσεις, κυρίως από την πλευρά της Γαλλίας. Ο Wolfgang Schäuble παραδοσιακά είναι απέναντι. Απλώς εχθές έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση. Είπε ότι ποτέ δεν μίλησε για Brexit. Από την άλλη, όμως, υπάρχει πρόταση από την Γερμανία που λέει ήταν γνωστή πρόταση Schäuble για το time out. Όχι διαχειρός Wolfgang Schäuble αυτή τη φορά, αλλά εμέσως. Ουσιαστικά δηλαδή είναι στην λογική αυτό το καρότο και το μαστίγιο ότι ναι, μπορείς να πάρεις κάτι αν είσαι καλός μαθητής, καλό παιδί, αποδεχθείς κάποια πράγματα. Από την άλλη όμως δεν έχει βγει ποτέ εντελώς εκτός του κάδρου τον Brexit. Ως προς τα χρονοδιαγράμματα, πάντως να πούμε ότι εφόσον έχει χαθεί και το ορόσημο της 20 Φεβρουαρίου, πολύ δύσκολο θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία στα τέλη του Μάρτη. Το ιδανικό χρονοδιάγραμμα είναι να υπάρχει μια ημερομηνία επιστροφής θεσμών κάποια στιγμή στα τέλη του Φλεβάρη, μάλλον αρχές Μαρτίου, να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες και ενδεχομένως πλέον οι τελικές υπογραφές να πέσουν στο Eurogroup του Απριλίου, άρα πάμε καλό Πάσχα κυριολεκτικά. Τέλη Απριλίου να υπάρχουν οι τελικές υπογραφές, αφού βέβαια υπάρχει πρόοδος, αρκετά μεγάλη πρόοδος εντός του Μαρτίου. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε πλέον αργά το βράδυ, όταν θα υπάρχει και ανακοίνωση του Eurogroup, που θα δούμε πού κινήθηκαν οι διαπραγματεύσεις, σε τι κλίμα έγιναν και αν πραγματικά έχουμε κάποιο αυτό αποτέλεσμα.